Θα παρακαλέσω στο σημείο αυτό της εκδήλωσης για ένα λεπτό, να δώσουμε στον κύριο Θεοδωράκο το λόγο. Είναι εδώ πέρα, μας τιμάει με την παρουσία του εκτάκτος. Για ένα λεπτό, ένα χαιρετισμό και ένα συνοπτικό. Ναι, συγγνώμη. Στον προτζέκτορα θα το δούμε, έκανα λάθος, συγχωρήστε. Δεν έχει έρθει. Θα το δούμε στον προτζέκτορα για ένα λεπτό. Θα γίνει μια αναφορά από τον προτζέκτορα σε κάποια διάρκεια για τα κάποια έρευνα. Να έρθει στο βήμα, ο καθηγητής, ο κύριος Σιωτακάκος Δημήτριος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, της Αγγλίας, εξειδικευμένος μηχανικός ηλεκτρονικός και είναι πολύ γνώστης στα ηλεκτρονικά και θα μας δώσει την αναλυτική αυτή που έχει η κάρτα του πολίτη. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Σιωτακάκος Δημήτριος, δόκτορ του Πανεπιστημίου της Αγγλίας. Χαιρετίζω και από την πλευρά μου αλλά και εκ μέρους της Εσίας Πανελληνικών Μελετών τη συγκέντρωση αυτή. Μέσα σε διαφορετικότητες μας ακρίνει και αμήνει, βρεθήκαμε σήμερα όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, οργανώσεις και σωματεία για να διεκδικήσουμε δημοκρατικά αυτά που μας ενώνουν. Μας ενώνει ένας σκοπός. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι σαν Έλληνες στη γενέθλια της δημοκρατίας. Θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε ελεύθεροι. Και τι μας εμποδίζει σε αυτό? Μία κάρτα, ένα τσιπάκι, η τεχνολογία? Όχι. Οι εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας σήμερα σώζουν, τρέφουν και ενώνουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι το μαχαίρι που κάνει τον εγκληματία. Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί, μπορείς όμως και να το στερήσεις από κάποιον και να βάζεις τη φυλακή. Σε αυτή τη φυλακή, την ηλεκτρονική φυλακή που επιβάλλει το φάκελο, με τις κάρτες του πολίτη, λένε όχι. Στην παρούσα κυβέρνηση η οποία έχει δώσει κατά την ιδιαίτερη ιδεολογία της αγώνες ενάντια στο φακέλωμα να αναλάβει τις ευθύνες της και να μην μαζί μας το όχι. Ας δούμε όμως ποιες είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας σήμερα. Έχουμε διοργανώσει πολύ ωραίες ημερίδες. Έχουμε πάρει σε διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές κατά την τελευταία δεκαετία. Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε από μια απλή κάρτα που θα φέρει να συμπάρχει με δύο μαρκαλιτή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης όλων των προσωπικών μας δεδομένων. Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αυτοποίησης και σύνδεσης με μια ή πολλές βάσεις δεδομένων που θα αποθηκεύουν τα πάντα για εμάς. Από καταναλωτικές ή διαδρομικές προτιμήσεις, συναλλαγές, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία, ιστορικό υγείας, φαρμακευτικής περίθαλψης και αγωγής, βιομετρικά στοιχεία, DNA, ηχογράφημα, εκατοντάδες μία από τις προσώπες που θα εξεργάζονται προηγμένοι αλγόριθμοι και θα υπολογίζουν με συσχετισμούς αν είμαστε θλιμμένοι, αν είμαστε χαρούμενοι ή προβληματισμένοι. Τελειωμάτα δεν έχει λίστα. Θα θαύμαζε και ο ίδιος ο Όρβελ. Υπάρχει όμως ασφάλεια. Είναι ασφαλή τα προσωπικά μας δεδομένα είτε της κάρτας είτε του συστήματος που θα την υποστηρίζει. Είναι προσθέσεις επιτυχής επιθέσεις υποκλοπής στοιχείων πιστωτικών καρτών από τους λεγόμενους χάκερς, όπου εγκλάβησαν δισεκατομμύρια ευρώ. Επιτυχές επιθέσεις των ίδιων εθνολίκων, την Βουλή των Ελλήνων και σε ένα σωρό άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς που στατιστικά βρίσκονται παγκοσμίως στις προτεραιότητες των χάκερς. Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πολλά μπορεί να πει κανείς. Είναι ένα σύστημα που συνίσταται σε ένα ενιαίο νόμισμα, ένα κράτος, ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα, ενιαία γλώσσα, ενιαίο πολιτικό σύστημα, ενιαίο παγκόσμιο δικαστικό σύστημα, έναν αρχηγό που θα διαφεντεύει και μία θρησκεία. Κάθε πολίτης θα έχει έναν αριθμό, χωρίς τον οποίο δεν θα μπορεί να κάνει αγοροπολισίες. Οποιοςδήποτε αρνηθεί να πάρει μέρος σε αυτό δεν θα έχει δικαίωμα ύπαρξης, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Στη χώρα μας έχει επιβληθεί βιαίως αυτός ο αριθμός με το νόμο 3655 του 2008, ο ΆΜΚΑ. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε πλέον να εργαστούμε, να έχουμε ιατροφαρμακευτική κάλυψη, επιδόματα, συντάξεις και ό,τι άλλο δικαιόμαστε ως πολίτες κράτους έθνους. Από το 2008 έχουμε κάνει πολλές ενέργειες για τη δικαίωσή μας. Έχουμε κάνει προσφυγές, μηνύσεις, φτιάξαμε ομάδες, πήγαμε και ξαναπήγαμε στα Υπουργεία. Εις Μάτιν όμως.
η κυρία Πετραλιά, όταν της αναφέραν ότι υπάρχουν περίπου 300.000 αντιρρησίες Ορθοδόξων Χριστιανών, είπε «Μπα, ξύπνησαν οι βλαχοχριστιανοί». Και η κοροϊδία συνεχίζεται. Επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, ο κύριος Παπαστάμου, νομικός του σύμβουλος, μας είπε ότι το πρόβλημά μας θα λυθεί άμεσα. Είναι θέμα χρόνου, πρόσθεσε. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι αναφέρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, συνέχισε. Τι έγινε λοιπόν και παραμείναμε στον ίδιο παρανομαστή? Ρωτήθηκαν οι εκκλησιαστικοί ταγοί παλαιού και νέου ημερολογίου για το θέμα. Και εκτός ολίγων εξαιρέσεων, φωτεινών εξαιρέσεων, και από το νέο και από το πάτριο, μας βγάλανε ακραίους και εκτός εκκλησίας. Οι άνθρωποι αυτοί που αρνούνται να ρυθμοποιήσουν την εικόνα τους, που θέλουν να παραμείνουν εικόνες Θεού, αυτοί είναι πλέον σε πλήρη ένδια. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω τον εναποστρατεία πλοίαρχο του πολεμικού ναυτικού, Στυλιανό Δανδουλάκη, ο οποίος είναι 5 φορές παρασημοφορημένος με το παράσημο της Ανδρείας. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολλά προβλήματα υγείας. Έχει κάνει αφαίρεση νεφρού προετών. Τώρα πρέπει να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, βαλβίδα. Και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν το σύστημα δεν τον αναγνωρίζει. Του κόψανε ακόμα και τη σύνταξη. Αναγνωρίζουν μόνο το δικαίωμα των λαθρομεταναστών για δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή κάλυψη. Και με την καινούργια υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και χωρίς άμκα, ο κύριος Δανδουλάκης πετάχτηκε στο πεζοδρόμιο. Γιατί δεν προσκύνησε το σύστημα, δεν έσκυψε το κεφάλι. Είναι ένας άνθρωπος που μας κάνει να προσφωνούμε την Κρήτη μας, λεβεντογένα Κρήτη. Δεν είναι μόνο ο κύριος Δανδουλάκης όμως που υποφέρει. Είναι πολύτεκνες μητέρες που χάσαν τα επιδόματά τους. Νέοι άνθρωποι που χάσανε τις δουλειές τους. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι κάποιοι εξ αυτών χάσανε και τη ζωή τους. Αβοήθητοι και μόνοι μέσα στα σπίτια τους. Ειρήνη Γαβριλάκη, δικηγόρος. Παναγιώτης, ηλεκτρονικός επιστήμονας. Κωνσταντίνος, Λαχιοπόλης. Αλέξανδρος, άνεργος. Έπονται και οι υπόλοιποι. Η κοροϊδία συνεχίζεται έως και σήμερα. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κύριος Ρωμανιάς, στην Κληρικολαϊκή Επιτροπή που τον επισκέφθηκε, είπε ότι ο νόμος είναι αντισυνταγματικός εν τη γενέση του. Δεν μπορεί νόμος να ξεκινάει με το ουδείς δύναται. Πήραμε διαβεβαίωση ότι το Μάιο του 2015 το πρόβλημά μας θα λάβει τη λύση του. Η απάντησή του, η έγγραφη, ουδείς δικαιώνεται. Αυτό γίνεται έως και σήμερα. Ο αγώνας για δικαίωση συνεχίζεται. Βέβαια, δεν είναι μόνο άμκα, είναι και το υποπροϊόν αυτού, η κάρτα. Κάθε είδους κάρτα. Κάρτα σύντησης, κάρτα απόρων, κάρτα τραπέζης, ηλεκτρονική βιομετρική ταυτότητα. Εντολή του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής Κέρι. Αργήσατε, είπε, τις ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Όλα αυτά υπονομεύουν τη ζωή μας. Καταργούν το θεόστατο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, την ελευθερία μας. Και ενώ σε άλλα κράτη αποφασίστηκε η απόσυρση της βιομετρικής ταυτότητας, η δικτατορία της νέας παγκόσμιας τάξης επιβάλλει στην Ορθόδοξη Ελλάδα τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ο παγκόσμιος ηγέτης πρέπει να γνωρίζει τα πάντα για εμάς. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με το chip RFID που θα έχουν όλες οι κάρτες μέσα. Θα εντοπίζεται το chip από το δορυφόρο Γαλιλαίο, που βρίσκεται ήδη σε τροχιά. Θα φωτογραφίζονται και θα βιντεοσκοπούνται όλες οι δραστηριότητές μας. Άρα, ο βασικός σκοπός τους είναι ο πλήρης οικονομικός και ψυχοσωματικός έλεγχος, έως και ο εμφανισμός μας. Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι θα αποθηκεύονται τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα, του χεριού ή του κεφαλιού, από απόσταση. Και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του δέρματος, ένα αόρατο τατουάζ, κατασκευασμένο από τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως μικροτσίπ. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο Ευθύνη της Επιλογής μας. Ας μην αφήσουμε, χριστιανοί, τις ψυχές μας έρμεες στα χέρια του μεγάλου αδελφού. Ας μην ολιγοπιστήσουμε τώρα. Ας θυμηθούμε, ένας και ο Θεός, είμαστε πλειοψηφία. Ας μην βοηθήσουμε το σύστημα εμείς να εξαπλωθεί βγάζοντας κάρτες κάθε είδους. Ο αδελφός Νικόλαος θα σας ενημερώσει τώρα για ένα πακέτο εγγράφων που μπορεί να σας βοηθήσει στον καθημερινό ομολογιακό αγώνα σας. Έχουμε και ερωτήσεις από το κοινό. Στο τέλος, στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος. Στα τραπέζια παραπλεύρως υπάρχουν έντυπα. Νούμερο 1. ΦΕΚ 2845 του 12. Αποφάσεις για εφαρμογή ενεργών ιατρικών εμφυτευμάτων στην αυτιλία και ο στρατό. Παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ, θανάστε. Συσκευές εμφυτεύσιμες στα ζώα. Υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας. Πάνος Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης.
Νούμερο 2. Το 10/13 το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποφάσισε ότι πρέπει να ελέγχει το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων με την επιβολή συστήματος ηλεκτρονικού ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης και την άμεση εγκατάσταση αυτού. Ο Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νούμερο 3. Προς ενημέρωση Αρχή Προστασίας Δεδομένου με αριθμό απόφαση 45 του 2009 υποχρεώνει την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος να προβεί σε πληρέστερη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων και επιβάλλει πρόστιμο για παράβαση του άρθρου 6 του νόμου 2472-97 σύστημα εισόδου-εξόδου από τράπεζα, τα κοινώς κουβούκλια. Νούμερο 4. Στις 4/11/15 στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων κατατέθηκε αίτηση ακυρώσεως ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Νούμερο 5. Νόμος παρίθμου 2690 του 99, στο άρθρο 5. Και νόμος 3731 του 2008, στο άρθρο 25. Αναφέρουν τρόπο ταυτοποίησης με απλή ταυτότητα και όχι μόνο. Νούμερο 6. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας ανακοινώνει ότι από τις 4/1/16 η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών είναι υποχρεωτική. Μας παραπέμπει στο ΦΕΚ 1845 και στο άρθρο 8 του νόμου 1599 του 86. Σχέσεις κράτους πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις. Που σημαίνει, επί του παρόντος, μην περιμένουμε καινούριο νόμο για την ηλεκτρονική ταυτότητα. Νούμερο 7. Από το Υπουργείο Οικονομικών, πόλη 1132 του 15. Αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι υπόχρεοι, οι οποίοι για λόγους που άπτονται σε ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν άμκα ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους. Για τη δήλωση φορολογία εισοδήματος. Η Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Εκατερίνη Σαββαίδου. Νούμερο 8. Το Υπουργείο Υγείας, στις 27/8/15, μας δίνει εντός εισαγωγικών το χαρισματικό προνόμιο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Να μπορούμε να νοσηλευόμαστε χωρίς άμκα και βιβλιάριο υγείας λόγω θρησκευτικών επιλογών. Ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουπλής. Νούμερο 9. Για να υπάρχει η ελάχιστη ιστορική μνήμη, να μην ξεχνάμε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα μικρό χτασέλιδο από το περιοδικό Βοανεργές της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου Αγίου Όρους. Και εδώ να σας πω ότι έχουμε και το χαιρετισμό του Γέροντας Μεθοδίου. Είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας με την προσευχή του και στον αγώνα μας. Νούμερο 10. Παρακλητικός κανόν εις την υπεραγία Θεοτόκο των χριστιανών του 1821. Στην έξοδό σας υπάρχει από ένα πακέτο για όλους σας από αυτά τα έγγραφα, τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όσοι επιθυμείτε και αν τα χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Η ιστορία μας, η από μακράν χρόνους ιστορία των Ελλήνων, φιλοξενούσε πάντα εφιάλτες, προδότες, δοσύλλογους, ντρουφιάνους. Στη νεότερη εποχή μας, στην πολυπολιτισμική μας έκδοση, πρέπει να μάθουμε να βιώνουμε χωρίς προβλήματα με αυτούς τους χαβιεδολακέδες. Μας λένε ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε το σάπιο και να ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, να συγχωρούμε και να δεχτούμε ό,τι μας προσφέρουν. Συνοστισμός της Μύρνη, ναι εμείς. Ολοκαύτωμα των Εβραίων, ναι εμείς. Μέγας ήρωας ο Κεμάλ, ναι εμείς. Δεν υπήρξε γενοκτονία των ποντίων, αναφέρθηκε από το ανιστόρητο Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Φίλη. Οι σφαγές, ο ξεριζωμός, ο εξισλαμισμός του Πόντου και της Μικράς Ασίας είναι γεγονότα που αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, τη Σουηδία, την Αυστραλία καθώς και από διεθνείς οργανισμούς. Νομίζω ότι αν μιλούσαμε από το μέλλον, τα ιστορικά βιβλία θα χαρακτήριζαν αυτόν και τους ομοίους του ως τους πιο σκοτεινούς εφιάλτες της πατρίδας μας.